Πρώτο Σαββατοκύριακο χωρίς lockdown και τα πλοία φεύγουν με τη μέγιστη πληρότητα από τα λιμάνια. Το περιμέναμε, μόλις άνοιξαν εισιτήρια κατευθείαν. Για μπάνια θα πάμε. Ναι. Ελπίζουμε να έχει καλό καιρό. Ο Πειραιάς το πρωί βούλιαξε από Αθηναίους που αναζητούν μια σύντομη ανάσα στα νησιά. Εκατοντάδες ταξιδιώτες έχουν σχηματίσει ουρά δεκάδων μέτρων, κρατούν τις βεβαιώσεις στο χέρι και επιβιβάζονται στο πλοίο με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ίδια εικόνα και στη Ραφίνα, όπου φύγει οι Αθηναίοι με τις βεβαιώσεις εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ στο χέρι για τα νησιά των Κυκλάδων και την Εύβοια. Πάμε να δούμε τους γονείς μας που έχουμε να δούμε από κοντά ένα χρόνο τώρα. Να κουφίσει μετά από τόσο καιρό, κοντεύουμε χρόνο έτσι. Ελπίζουμε να μην ξανά έχουμε τα ίδια. Στο μεταξύ άρχισε η μάχη του τουρισμού με τις πρώτες πτήσεις τσάρτερ από τις βόρειες χώρες. Πρώτη πτήση, Hannover Düsseldorf 2021. Στον Άραξο έφτασε η πρώτη πτήση της TUI με Γερμανούς τουρίστες που θα επιστρέψουν στη χώρα τους χωρίς καραντίνα. Ξεκινάνε κρατήσεις χαλαρά, θα λέγαμε. Σταδιακά μέσα στον Ιούνιο ανεβαίνουν και ο Ιούλιος και Αύγουστος δείχνουν καλή. Σημαντική άνοδο αναμένεται φέτος να έχει και η κρουαζιέρα που πέρσι καταποντίστηκε. Έχουν δηλώσει περίπου 40 κρουαζιερόπλια πρόθεση να δραστηριοποιηθούν από φέτος στην Ελλάδα. Πονοκέφαλο προκαλεί στην ελληνική τουριστική βιομηχανία η πρόθεση της Βρετανίας να μην αυξήσει σύντομα τον αριθμό των χωρών της πράσινης ζώνης, τις οποίες μπορούν να επισκεφθούν οι Βρετανοί χωρίς να μπουν σε καραντίνα κατά την επιστροφή τους. Η αιτία είναι οι νέες μεταλλάξεις του ιού και κυρίως οι Ινδικοί, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Μπόρις Τζόνσον.